Στην αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων προχώρησε με ευρία πλειοψηφία η Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών. Με 405 υπέρ, 11 κατά και 3 βουλευτές να δηλώνουν παρόν, υιοθετήθηκε το ψήφισμα με το οποίο αναγνωρίζονται οι θηριωδίες των Οθωμανών σε βάρος Αρμενίων με περίπου 1,5 εκατομμύριο θύματα το 1915 ως γενοκτονία. Πρόκειται για απόφαση υψηλού συμβολισμού και ταυτόχρονα ένα ηχηρό μήνυμα προ την Τουρκία με οξύ τόνου ήρθαν και οι αντιδράσει από την Άγκυρα. Ο Υπουργό Εξωτερικών Μευλού Τσαβούσογλου έκανε λόγο για εκμετάλλευση τη ιστορία που οδήγησε σε επονίδιστη εκδικητική απόφαση, η οποία αποτελεί, όπω υποστήριξε, απάντηση στην τουρκική στρατιωτική επιχείρηση στη βορειοανατολική Συρία. Η γενοκτονία των Αρμενίων έχει αναγνωριστεί επισήμω από περισσότερε από 30 χώρε. Η Τουρκία αρνείται ότι έγιναν ομαδικέ σφαγέ. Ο Ντόναλτ Τραμπ στην αρχή της θητείας του είχε μιλήσει για φρικαλαιότητες όχι όμως για γενοκτονία, ενώ ο προκάτοχός του Μπαράκ Ομπάμα είχε δεσμευτεί ότι θα αναγνώριζε τη γενοκτονία κάτι που δεν έκανε ποτέ.